Με νέα ενημέρωση, ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 303 νέα κρούσματα του κορονοϊού στη χώρα μας, εκ των οποίων 59 συνδέονται με γνωστές ηρωές κρούσματων και 25 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων είναι 20.142. 83 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 227 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Τέλος, έχουμε 8 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 417 θανάτους συνολικά στη χώρα. Η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Σπυράκη έκανε γνωστό ότι μεγάλη παρτίδα εμβολίων θα είναι διαθέσιμη στο τέλος του 2021. Μία μεγάλη παρτίδα εμβολίων που θα φτάσει περίπου το 1 δισεκατομμύριο δόσεις θα είναι διαθέσιμη στο τέλος του 2021. Αυτή ήταν η ενημέρωση που μας έκαναν οι εκπρόσωποι των εταιριών που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόσο αργά, Μαρία, αυτό. Γνωρίζουμε, έχουμε ακούσει ότι έχουν βγάλει κάποιες χώρες ήδη, όπως η Ρωσία, όπως η Κίνα, κάποια εμβόλια. Και τρέχουν και αρκετά εμβόλια. Δηλαδή, μιλάμε για δεκάδες εμβόλια τα οποία αυτή τη στιγμή διερευνώνται. Τώρα, το ποιο θα καταφέρει να ξεπεράσει όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας για να μπορέσει να βγει στην αγορά, αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Είναι μια κατάσταση η οποία αυτή τη στιγμή εξελίσσεται. Άρα λοιπόν θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε. Είναι σίγουρο ότι η παρασκευή εμβολίου του κοροναϊού έτρεξε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι είναι η συνηθισμένη διαδικασία για την έκδοση ενός εμβολίου. Όπως γνωρίζουμε, ένα εμβόλιο για να βγει θέλει κάποια χρόνια. Τα πράγματα μάλλον είναι πολύ διαφορετικά. Το λέγαν πολλοί από εμάς ότι για να βγει ένα αξιόπιστο εμβόλιο, ένα ασφαλές εμβόλιο, ένα εμβόλιο το οποίο να είναι διαθέσιμο σε αρκετές εκατοντάδες εκατομμυρίων δόσεων για την παγκόσμια κοινότητα, θα αργήσει και θα πατήσει το 2021. Άρα ούτε πριν τις αμερικανικές εκλογές, ούτε μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε ένα εμβόλιο που να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που είπαμε προηγουμένως, ασφαλές αλλά και σε επάρκεια.